Το κομμάτι αυτό αποτελεί αληθινή ιστορία και περιέχει πολύ σκληρούς στίχους. Όσο σκληρή είναι η καθημερινότητα για μια γυναίκα μέσα σε μια ανθρωκρατούμενη κοινωνία, όπου πλέον αντικειμενοποιείται και θεωρείται απλά ένα σκεύος ειδονής, ένα σκεύος σεξουαλικής εκτόνωσης για τον άντρα και απλά μια μηχανή αναπαραγωγής. Προσπαθώ να θυμηθώ τον εαυτό μου μικρή. Στο σπίτι που μεγάλωσα σε γειτονιά φτωχική. Είχα μεγάλη μητέρα μα κατά βάθος καλή. Και ένα παπά που κάθε μέρα τη βαρούσε πολύ. Φοβόμουν τόσο πολύ που κάθε βράδυ κρυβόμουν. Έπιανα αγκαλιά μια κούκλα πάντα και σκεφτόμουν πως θα γινόταν το μαχαίρι από την κουζίνα να πάρω. Και ένα βράδυ που κοιμόταν στην καρδιά να το βάλω. Ήμουν τόσο μικρή με το τραυμά δυνατό. Και οπότε μου το θυμίζουν, με γεμίζει θυμό. Ήτανε μέρα Κυριακή, ήταν πολύ αργά. Κι η μάνα μου στην κουζίνα μαγείρευε φαγητά. Μπαίνει μέσα ο πατέρας μου την κασουρωμένος και λέει στη μητέρα μου ψιλονευριασμένος: πουτάνα ήρθε η ώρα σου, κάτσε να σε γαμ. Άνοιξε τα πόδια σου, άσε με να σε σκίσω. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που χάνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που μισείς το κάθε τι ιατρικό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που χάνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που μισείς το κάθε τι ιατρικό. Ήμουν πίσω από την πόρτα και κοιτούσα κρυφά. Όμως αυτός το κατάλαβε, γυρνά ξαφνικά. Μου δείχνει ένα μαχαίρι και μου λέει στεγνά πως αν τολμήσω να μιλήσω θα έχω εγώ με τα σειρά. Και έτσι και έγινε, δεν τόλμησα να πω κουβέντα. Μπροστά μου ο πατέρας μου βίαζε τη μητέρα. Πάγωσα για λίγο, ήθελα όμως να σωθώ. Είχε δακρύσει η μητέρα μου, δακρύσα κι εγώ. Μα ξαφνικά το χέρι του μ' ακούμπησε στην πλάτη. Μου έδωσε σφαλιάρα και πέσα κάτω αιμόφερτη. Με όση δύναμη είχα αρχίσα τα βοήθεια. Μα πήρε το ζωνάρι, άρχισε το μαστίγωμα. Μου είπε κατά λέξη με ένα βλέμμα σκληρό: πουτάνα, ήρθε η ώρα να σε σκίσω από. Αυτό ήταν, το έκανε για ώρα τόσο βία. Που μετά από αυτό εγώ απλά λιποθύμησα. Λιποθύμησα, λιποθύμησα. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που χάνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που μισείς το κάθε τι ιατρικό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που χάνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που μισείς το κάθε τι ιατρικό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις το βιασμό, τότε είναι που χάνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν είσαι γυναίκα και ζήσεις